Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Να ευχαριστήσω καταρχήν αυτούς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα που έκανα σήμερα. Τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Περίδη. Τον κύριο Παπαγεωργίου, που είναι εκπρόσωπος του Δήμου Ρόδου στην Επιτροπή του Κτηματολογίου και πολύ έμπειρος πάνω στα θέματα τα ιδιοκτησιακά, περιουσιακά της περιοχής, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, τον κύριο Πάπου, τον πρόεδρο των τοπογράφων, του Συλλόγου Τοπογράφων, τον κύριο Τσιράκο και τον νομικό σύμβουλο της περιφέρειας, τον κύριο Φιλιππάκο. Μόλις ολοκληρώσαμε μια πρώτη συνάντηση για ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα με εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις στην ζωή όλων των νησιωτών. Αναφερόμαστε στους δασικούς χάρτες και στην διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη κατάρτισης και ανάρτησης των δασικών χαρτών σε όλα τα νησιά μας και στις Κυκλάδες και στη Δωδεκάνησο. Η διαδικασία αυτή εξελίσσεται σε ένα πολύ σκληρό χτύπημα, ένα πολύ μεγάλο πλήγμα εναντίον των νησιών και εναντίον των νησιωτών, διότι συνιστά μια πολύ σκληρά αντιλαϊκή διαδικασία, αφού έρχεται να λειτουργήσει ουσιαστικά σαν ένας μηχανισμός υφαρπαγής πατρογονικών ιδιοκτησιών. Οδηγεί με τον ορατό κίνδυνο να συμπεριληφθούν πλέον στους δασικούς χάρτες αγροτικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, ισοδυναμεί με δίμευση ιδιωτικών περιουσιών. Στα πρώτα νησιά, των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, όπου έχουν αναρτηθεί οι χάρτες, είναι μικρός ο αριθμός των νησιών αυτών και εδώ πρέπει να ενεργοποιηθούμε όλοι, ούτως ώστε να προλάβουμε την επέκταση αυτού του κακού. Στα πρώτα νησιά έχουμε το φαινόμενο χιλιάδες συμπολίτες μας να βρίσκονται σε μία περιπέτεια, να είναι κάτοχοι, νόμιμοι κάτοχοι περιουσίας, να πληρώνουν φόρους για αυτή την περιουσία και να μην μπορούν είτε να την αξιοποιήσουν, να την πουλήσουν, να την μεταβιβάσουν. Σαν ζήτημα ξεκίνησε με ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο πέρασε από την Βουλή των Ελλήνων το 2016, είναι το προεδρικό διάταγμα 32 του 2016, το οποίο ουσιαστικά... Δεν πέρασε. Σωστή διόρθωση. Δεν πέρασε, γιατί είναι προεδρικό διάταγμα. Με το οποίο ουσιαστικά επιχειρήθηκε η παρέμβαση στον βασικό δασικό νόμο που έχει η χώρα, τον 998 του 1979. Τον είπα σωστά, κύριε του Δικηγορικού Συλλόγου, μάλιστα. Λοιπόν, και η παρέμβαση αυτή στον βασικό δασικό νόμο της χώρας έγινε από την πίσω πόρτα, με προεδρικό διάταγμα του 2016. Και από εκεί ξεκινάει η μεγάλη περιπέτεια, η οποία έρχεται να κορυφωθεί με μία εγκύκλιο, την οποία έστειλε ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η οποία εν τέλει τις διευθύνσεις δασών της περιοχής ευθύνης του, μεταξύ αυτών και τις δικές μας βεβαίως, τις διευθύνσεις δασών των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, να εφαρμόσουν με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο το προεδρικό αυτό διάταγμα, με έναν τρόπο που οδηγεί στο να αποτυπωθούν τα χορτολιβαδικά των νησιών μας ως δασικά. Το πρώτο μας μέλημα είναι να ενημερώσουμε την κοινωνία για το πιο σοβαρό θέμα που έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Αν θέλετε προσωπική άποψη, καταθέτω τώρα. Οι παρόντες συμφώνησαν σε αυτό, σε συνάντηση που είχαμε. Έχει πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις αυτό το οποίο σήμερα συζητάμε, σαν μέτρο, ακόμα και από το μεγάλο θέμα της εποχής που είναι η κατάργηση ομοιωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο σε επιπτώσεις. Είναι πολύ πιο σκληρές οι επιπτώσεις, πάνε σε πολύ μεγαλύτερο βάθος, επηρεάζουν τη ζωή στα νησιά με έναν τρόπο πολύ πιο καθοριστικό. Αρνητικά καθοριστικό, βεβαίως. Η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και κράτους
νομίζω ότι έχει διαραγεί και με άλλα μέτρα στο παρελθόν, αλλά τώρα έρχεται να κορυφωθεί, διότι αμφισβητείται ευθέως ιδιωτική περιουσία. Ξαναλέω, με έναν τρόπο απολύτως ακραίο, απολύτως άδικο, και ο αγώνας που έχουμε να δώσουμε από τώρα και στο εξής είναι ένας αγώνας υπέρ δικαίων. Είναι ένας αγώνας να προστατευτεί ιδιωτική, το δικαίωμα των πολιτών στην περιουσία τους, και το να μην ανατρέπεται με ένα τόσο βίαιο τρόπο, με παράλογες παρεμβάσεις, να μην ανατρέπεται η ζωή των πολιτών με έναν τρόπο τόσο βίαιο, τόσο αρνητικό, τόσο καθοριστικό για αυτούς. Γιατί η υφαρπαγή ιδιωτικής περιουσίας βεβαίως δεν μπορεί να είναι μια διαδικασία αποδεκτή σε ένα κράτος δικαίου. Από πλευράς μας είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε όπου χρειαστεί και με όποιο τρόπο χρειαστεί, προκειμένου να υπερασπιστούμε τα νησιά μας, τους νησιώτες και τα δικαιώματά τους, και να τους προστατεύσουμε από αυτό το κύμα βίας, το οποίο, ξαναλέω, υπονομεύει την κοινωνία μας όσο δεν σταματά η διαδικασία αυτή. Κάθε μέρα που περνά η κοινωνία μας υπονομεύεται. Δεν υπονομεύεται μόνο η οικονομία, δεν υπονομεύεται μόνο η δημοκρατία, δεν υπονομεύονται μόνο τα δικαιώματα των νησιωτών, υπονομεύεται ουσιαστικά η ίδια η κοινωνία. Στα νησιά ειδικά αυτό αποκτά και εθνική διάσταση, αφού αν το εξετάσει κανείς το θέμα σε όλα του τα επίπεδα, θα δει ότι μπορεί να οδηγήσει μόνο σε ερήμωση. Πρώτο μας μέλημα και πρώτη μας απόφαση να ενημερώσουμε την κοινωνία. Ένας λαός, ο οποίος, και μια κοινωνία η οποία είναι ενήμερη για το τι συμβαίνει, μπορεί να πάρει και τα μέτρα της. Σ' όνομα Κυκλάδων πρέπει να σας πω ότι αντίστοιχη συνάντηση έχει ήδη γίνει στο γραφείο μου εκεί. Δηλαδή, ο επιστημονικός κόσμος σε επίπεδο μηχανικών, κύριε Τσιράκο, μελετητές, και γιατί εκεί δεν υπάρχει παρά στη ΜΑΤΕ, μηχανικοί και μελετητές του νομού Κυκλάδων, δικηγορικός σύλλογος της ΣΥΡΟΥ, κύριε Πρόεδρε, έχουν επίσης εντοπίσει το θέμα, αφού στα πρώτα νησιά που αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες, αμέσως το φαινόμενο αναδείχθηκε σε όλο του το αρνητικό μεγαλείο. Στην Δωδεκάνησο, όπου έχουμε ιδιαιτερότητες σε ό,τι αφορά την δημόσια περιουσία, ιδιαιτερότητες τις οποίες γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο κύριος Παπαγεωργίου και τις έχει χειριστεί και σαν νομικός, έχουμε σε δύο νησιά ανοιχτημένους χάρτες μέχρι τώρα που μιλάμε, στην Πάτμο και στη Σίμη, όπου και εκεί νομίζω είναι σαφές, γνωστό και αντιληπτό σε όλους και από τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών το μέγεθος του ζητήματος και του προβλήματος. Ξαναλέω, πρώτο στάδιο ενημέρωση, δεύτερο στάδιο από μας έχει ήδη ξεκινήσει η επεξεργασία του ποια μπορεί να είναι η λύση σε αυτό το πρόβλημα. Διότι εμείς δεν τοποθετούμε τους εαυτούς μας μόνο στην πλευρά της καταγγελίας, αλλά και στην πλευρά της αναζήτησης της λύσης. Μιας λύσης η οποία θα είναι ορθολογική, μια λύση η οποία θα σέβεται το περιβάλλον, προφανώς θα σέβεται το δάσος, όπου υπάρχει δάσος όμως πραγματικά, και βεβαίως πάνω απ' όλα θα σέβεται τους πολίτες, θα σέβεται το Σύνταγμα, θα σέβεται τα δικαιώματά τους και θα σέβεται ότι όλοι μαζί οφείλουμε να λειτουργούμε με έναν τρόπο που δείχνει ότι αναγνωρίζουμε ότι κοινός στόχος είναι το χτίσιμο μιας ευνομούμενης πολιτείας.